Oh my God. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, δεν θα είναι και το καλώδιο, δυστυχώς. Θα το έχω εδώ για να κάνει έτσι πιο Halloween effect, να έχουμε έτσι καπνούς. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα δοκιμάσουμε μία πίτσα που έχει μέσα. Το φάγα. Που έχει μέσα κολοκύθα. Κι όμως, παιδιά, το έχετε ξανακούσει, τι να σας πω. Να σας είμαι ειλικρινής, εγώ την έχω ξαναφάει. Την είχα δοκιμάσει πέρυσι, είναι η Halloween πίτσα από την Domino's, αλλά πέρυσι που την είχα φάει, δυστυχώς ήμουνα άρρωστος. Και δεν είχα καμία γεύση. Φέτος όμως που είμαι καλά, είπα να τη δοκιμάσω και να κάνω και ένα βίντεο για πρώτη εντύπωση. Πέρα από την πίτσα όμως, είχε και σκορδόψωμο με κολοκύθα. Άκου να δεις τώρα. Καταρχάς, πόσο τέλειος ο στολισμός μου, για πείτε, δεν είναι πάρα πολύ ωραίος? Δεν το έκανα πολύ ωραία? Ας βάλω και την καρφίτσα. Την καρφίτσα αυτήν εδώ την πήρα από τα Tiger και έχω πάρει και κάποια άλλα πραγματάκια να σας δείξω. Επειδή θα φάω την πίτσα, φωτίζει κιόλας, έχει φωτάκι, θα τη βάλουμε εδώ. Τώρα μάλιστα. Σούπερ, τώρα είμαι τελείως μες στο κλίμα. Όπως βλέπετε, τα τελευταία χρόνια έχει έρθει πάρα πολύ στην Ελλάδα το Halloween. Εμένα μου αρέσει να σας είμαι ειλικρινής. Πάντα είχα το όνειρο, όχι το όνειρο, που πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και τρώγανε τα γλυκά και τους τα βάζανε σε αυτές τις ωραίες, τις κατσαρολίτσες, τα κουτάκια, τα σακουλάκια τέλος πάντων και τρώγανε όλο γλυκά. Ειδικά οι σοκολάτες που δίνουν τα ρίσεις με το φυσικό βούτυρο. Πόσο τυχαίρι. Τέλος πάντων, αλλά σιγά σιγά έρχεται στην Ελλάδα. Όλο και περισσότερα μαγαζιά φέρνουν διάφορα προϊόντα με Halloween. Όπως βλέπετε και ακόμα και οι πιτσαρίες. Να γυρίσω όμως τον καπνό από εκεί, γιατί μου έρχεται όλο στη μάπα και έχω βάλει μέσα εθέρεο έλαιο κολοκύθας. Πόσο πιο στο κλίμα να είμαι, δηλαδή, μπράβο μου. Και θέλω να σας δείξω τι άλλο έχω πάρει από τα Tiger, πέρα από την καρφιτσούλα εδώ την κολοκύθα. Έχω πάρει, επειδή παρήγγειλα την πίτσα, έχω πάρει χαρτοπετσέτες με φαντασματάκια επάνω και έχω πάρει και πιατάκια, μια χρήση τα χάρτινα, νυχτερίδες. Νυχτερίδα εδώ, νυχτερίδα εκεί, κολοκύθες παντού, χαμός. Οπότε, για να δοκιμάσουμε την πίτσα Halloween. Νάτα, εδώ είναι, έχω πάρει και την πίτσα και το σκορδόψωμο. Να ξεκαθαρίσω ότι το βίντεο είναι not sponsored, δεν διαφημίζω τίποτα. Έτσι, και θέλω να σας πω όμως, παρόλο που είναι not sponsored το βίντεο, να πω ένα μεγάλο μπράβο στην Domino's, γιατί εχθές που πήγα να παραγγείλω την πίτσα, δεν είχε τη Halloween στο συγκεκριμένο κατάστημα που παραγγέλλω εδώ στην περιοχή μου και τους έστειλα μήνυμα στο Instagram και τους το είπα και μου είπανε ότι θα υπάρχει αύριο στο κατάστημα γιατί τους είχε τελειώσει κολοκύθα. Και σήμερα μου στείλανε ένα κωδικό και την παραγγελία που έκανα μου ήρθαν όλα δωρεάν, έχω να σας πω. Ήταν μηδενική η απόδειξη. Ναι, καλά άκουσα το, οπότε μπράβο στην Domino's. Βλέπω εδώ βέβαια έχουν κολλήσει πάνω στο κουτί. Λέει εδώ Happy Halloween. Και λέει εδώ, δοκιμάστε ή κεράστε τη Halloween πίτσα μας. Διαθέσιμη από 24 Δεκάτου έως 31 Δεκάτου. Μάλιστα, οπότε μέχρι τις 31 του μήνα είναι, δεν έχετε πολύ χρόνο ακόμα. Ίσα που προλαβαίνετε να την δοκιμάσετε. Λοιπόν, η πίτσα μέσα έχει, για να δούμε τι έχει μέσα η πίτσα πρώτα. Έχει, λέει, φυτική κρέμα, δηλαδή σαν κρέμα γάλακτος φαντάζομαι, έτσι. 100% μοτσαρέλα, φέτα, τριμμένη κολοκύθα και κρεμμύδι. Okay, πάμε να δοκιμάσουμε, να ανοίξω τα πιατάκια μου από το Tiger. Για να δω. Σούπερ. Τέλεια, ε. Φοβερά, μικρούλια. Θα βάζει και ξεροκάρπια σε αυτά. Κοίτα, νυχτερίδα δεν μοιάζει και πάρα πολύ, είναι η αλήθεια βέβαια, αλλά it's okay. Να πάρουμε και μια χαρτοπετσετούλα φάντασμα. Πήρα και την χαρτοπετσετούλα μου, οπότε πάμε να δοκιμάσουμε την πίτσα. Λοιπόν, η πίτσα είναι. Μ' αρέσει το κρεμμύδι. Λοιπόν, η πίτσα είναι αυτή εδώ πέρα. Αχ, μυρίζει λίγο κολοκύθα. Πιο πολύ βέβαια μυρίζει στο κρεμμύδι, έχω να σας πω. Κρεμμυδίλα μου βγάζει, ευτυχώς γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά μυρίζει ωραία, ευτυχώς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κολοκύθα γενικά, οπότε καλό σημάδι αυτό. Για να δούμε. Πήραμε την παραδοσιακή ζύμη, βάζω στο πιατάκι μου. Εντάξει, κοίταξε τι όμορφο. Όπα, κοίταξε τι όμορφο. Τέλειο. Για να δοκιμάσουμε. Φύγαμε. Περίεργη.
Κοιτάξτε, αρχικά είναι ωραία. Είναι ωραία, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Την κολοκύθα, δεν την νιώθω πάρα πολύ να πω, πω ένιωσα την κολοκύθα. Πιο πολύ το κρεμμύδι πάλι νιώθω και την κρέμα γάλακτος. Η κολοκύθα είναι λίγο πιο απαλή, ευτυχώς. Ναι. Ίσα που την νιώθεις την κολοκύθα, ίσα που δίνει ένα εσάνς. Αν σ' αρέσει το κρεμμύδι, η φέτα και η κρέμα γάλακτος, νομίζω θα σ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η πίτσα, φίλε μου, που βλέπεις. Κοιτάξτε τώρα μεταξύ μας, η Domino's έχει την πιο ωραία πίτσα. Πώς να το κάνουμε τώρα, είναι η πιο ωραία. Το ζυμάρι της, τα υλικά της. Είναι αμερικανιά ρε παιδί μου, είναι τέλεια, είναι τέλεια. Δεν ξέρω τι βάζουν μέσα, είναι φοβερή. Δεν υπάρχει. Φοβερή. Για να δοκιμάσουμε και το σκορδόψωμα να δούμε πώς είναι. Το ίδιο νομίζω έχει υλικά μέσα. Όχι, δεν έχει τα ίδια. Α, τι γλυκούλη που είναι. Κοιτάξτε το τι γλυκούλη. Μια σταλιά σαν μικρή πιτσούλα είναι. Πω, σκορδίλα, τέλειο. Τρελαίνομαι για το σκόρδο. Παντού βάζω σκόρδο εγώ τριμμένο, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να έχει μέσα τυρί, κολοκύθα, σκόρδο και ψωμάκι, φαντάζομαι. Γιατί δεν έγραφε το. Α, και σάλτσα. Για να δούμε. Ναι, έχει και σάλτσα, βλέπω αυτό. Άλλη επιλογή. Έλα. Εκεί είμαστε. Το ίδιο πιατάκι. Για να δούμε το σκορδόψωμο κολοκύθα Halloween. Ναι. Πάρε μου την ψυχή. Είναι τέλειο. Και εδώ νιώθω πιο πολύ την κολοκύθα. Για κάποιο λόγο. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το σκορδόψωμο από ότι η πίτσα. Να σας είμαι ειλικρινής. Ψηφίζω σκορδόψωμο. Όχι ότι η πίτσα δεν ήταν ωραία, αλλά αυτό είναι πιο ωραίο. Είναι πιο έντονο ακόμα. Φοβερό. Φουλ σκορδίλα, να ξέρετε. Φοβερό. Το πιο ωραίο είναι αυτό. Εγκρίνω. Όσο τα τρώω, θέλω να σας πω και τι έπαθα προχθές. Ακούστε να δείτε τι έπαθα. Πολύ γρήγορα θα σας τα πω. Βέβαια, μερικοί τα ξέρετε, γιατί όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, τα είπα στα story μου. Αλλά εσείς που δεν με ακολουθείτε στο Instagram, κακώς, θα σας πω τι έπαθα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ και τρεις μέρες, τέσσερις πόσες ήταν, ερχόμουν εδώ πέρα στο στούντιο για να γυρίσω βίντεο εδώ πάνω στο δωμάτιο και μου μύριζε κάτι πάρα πολύ άσχημα. Όταν λέω άσχημα, εννοώ πολύ άσχημα. Μια ψαρίλα, σαν παπούτσι κινέζικο ένα πράγμα, αλλά πολύ άσχημα. Πολύ, δηλαδή να ψοφάς, λες, δεν γίνεται να μυρίζει κάτι, σαν να έχει ψοφήσει κάτι. Έψαχνα που λέτε το δωμάτιο, να αλλάζω τα σεντόνια, να πετάω σκουπίδια, να κοιτάζω κάτω από τις καρέκλες, από το κρεβάτι, στην ντουλάπα, αριστερά, δεξιά, τίποτα, να μην βρίσκω τίποτα. Λέω, λες, μήπως έχει χαλάσει τίποτα από τα προϊόντα που σας δείχνω εδώ πέρα, κανένα σλάιμ, καμία σλάιμ, κανένα ζελεδάκι, τίποτα τέτοιο, να έχει χαλάσει, να έχει μουχλιάσει και να έχει βρωμήσει. Τίποτα, τα έλεγξα όλα. Δεν ξέρω τι στο καλό. Και τις προάλλες που λέτε, έτσι όπως καθόμουν στο κρεβάτι, κοιτάω μια ντουλάπα. Έχω μια ντουλάπα εδώ πέρα, ακριβώς δίπλα μου. Κοιτάω την ντουλάπα και βλέπω στο φύλλο της πόρτας να έχουν στάξει κάτι υγρά επάνω. Όπα λέω, τι είναι αυτά τα υγρά που έχουν στάξει την ντουλάπα. Ανοίγω την ντουλάπα, μυρίζω τα υγρά και μου έρχεται, παιδιά, μια βρώμα, μια ψαρίλα, μια ψοφιμήλα. Δεν σας το περιγράφω. Λέω, μα καλά, από πού έχουν στάξει αυτά τα υγρά. Και κοιτάω και έχουν στάξει από πάνω από την ντουλάπα. Όπα, λέω, κάτι πάνω στην ντουλάπα έχει. Φοβόμουν εδώ μεταξύ, λέω, μην έχει ψοφήσει τίποτα εκεί πάνω. Και παίρνω ένα σκαμπό, ανεβαίνω επάνω να δω τι έχει. Και κοιτάω και δείτε τι είχε επάνω η ντουλάπα. Μία μουχλιασμένη κολοκύθα. Είχε μουχλιάσει, παιδιά, η κολοκύθα, την είχα περίπου 1,5 χρόνο. Ναι, 1,5 χρόνο ακριβώς την είχα, ναι. Είχε σαπίσει ολόκληρη, να στάζει από κάτω ζουμιά, να πάω να τη σηκώσω με μανταλάκι στη μύτη εννοείται και να στάζουν τα ζουμιά. Εν τέλει τα κατάφερα, την πέταξα, αλλά είχε ποτίσει και όλη ντουλάπα μέσα που στάζαν τα υγρά, είχαν ποτίσει κάτι μπουφάν μέσα. Ρε, έβγαλα και τα μπουφάν και τα έπλυνα και το κουλό ποιο είναι. Ότι εγώ ήθελα να γυρίσω βίντεο με την κολοκύθα, ήθελα να κάνω βίντεο για το Halloween. Την κράταγα τόσο καιρό για αυτόν τον λόγο, παιδιά, έχω να σας πω. Και πάω να την πάρω και τελικά μου χάλασε, μούχλιασε η κολοκύθα, κρίμα, στα σκουπίδια πήγε, έφυγε αυτή. Πάλι καλά όμως έχουμε την πίτσα με την κολοκύθα, να ζήσουμε να τη θυμόμαστε. Όχι, ο στολισμός μου, βοήθεια. Όχι, όχι.
Στη θέση σου, εκεί. Τώρα καλά. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα. Αυτά για την Domino's, την πίτσα την Halloween. Νομίζω αξίζει να την πάρετε να την δοκιμάσετε. Έτσι κι αλλιώς είναι για πολύ λίγες μέρες, να δείτε πώς είναι. Το σκορδόψαμε βασικά πιο πολύ πάρτι, εντάξει. Είναι τέλειο. Εντάξει. Αν σας αρέσει η κολοκύτα. Και αν δεν σας αρέσει, δεν έχει πολύ γεύση, οπότε μην αγχώνεστε. Είναι ωραία, θα κάνετε κανένα θεματικό πάρτι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας χαιρετώ με τα πιατάκια μου τα όμορφα. Σας φιλώ και θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αν θέλετε, κάντε και ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου και γεια σας. Θα γράψω το σύνορα αυτό, μη χειρότερα, το ξέχασα. Και τρώγω την πίτσα που απολαμβάνω, Queen. Γράψει. Γράψει, οκ. Το ξέχασα.